Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά εμείς θα πάμε σε άλλο επίπεδο. Θα πάμε τώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα πάμε εκεί που πρωτοπορούν και θα πάμε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκεί είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που η έδρα του βρίσκεται στην Πάτρα και δεν θα σταματήσω να το λέω το συγκεκριμένο. Θέλω να καλησπερίσω, έχουμε μαζί μας στο στούντιο της Μετρόπολης τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Ευστάθιο Ευσταθόπουλο. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον κοσμήτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιωάννη Καλαβρουζιώτη. Καλησπέρα σε εσάς. Να διευκρινίσω ότι είναι οι δύο από την τριμελής επιτροπή που έχει συσταθεί για την εξεταστική του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο τρίτος, ο κύριος Ηλίας Γκοτσόπουλος, δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εξεταστική. Εξεταστική εξ αποστάσεως όμως. Να ξεκινήσω από τον κύριο Ευσταθόπουλο, μου επιτρέπετε, κύριε Καλαβρουζιώτη. Βεβαίως, με τα χαράς. Κύριε Ευσταθόπουλε, ξεκίνησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο κομμάτι της εξεταστικής με μεγάλη επιτυχία. Είναι κάτι πρωτοπόρο, το οποίο θα το συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια. Μάλλον από ό,τι φαίνεται, ήρθε για να μείνει, και εσείς, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ήρθε για να μεταφέρει την τεχνογνωσία του στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καταρχάς, να σταθώ σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, είναι κάτι πρωτοπόρο. Είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα. Δεν σας κρύβω ότι πέρα από την προσμονή μας και το μεγάλο ενθουσιασμό που δουλέψαμε όλοι γι' αυτό, είχαμε και ένα φυσιολογικό άγχος και στρες για να πάει καλά όλο αυτό, για τους φοιτητές μας βασικά. Είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές μας είχαν πολύ μεγαλύτερο άγχος και στρες από εμάς και γι' αυτό προσπαθούσαμε να φτιάξουμε έτσι όλες τις διαδικασίες ώστε να τους είναι όσο γίνεται πιο απλές, πιο εύκολες και να μπορέσουν να τις διεκπεραιώσουμε επιτυχία. Όλο αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο πήγε τόσο καλά που δεν το περιμέναμε ούτε κι εμείς, οφείλω να σας πω. Δηλαδή. Πραγματικά, πήγε πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες μας. Είχαμε δεκάδες μηνύματα φοιτητών και καθηγητών, οι οποίοι και αυτοί είχαν το δικό τους άγχος, και καθηγητών λοιπόν για το ότι διεκπεραίωσαν αυτή τη διαδικασία την πρωτόγνωρη για πρώτη φορά, χωρίς προβλήματα, με ευκολία. Μην ξεχνάμε ότι το ΕΑΠ, επειδή απευθύνεται σε όλη τη χώρα και έχει φοιτητές από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και τη Ρόδο, κάθε τέτοια περίοδος στις εξετάσεις ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μετακινούνταν. Μετακινούνταν σε εξεταστικά κέντρα. Ναι. Γιατί όταν έχεις, ας πούμε, δύο άτομα, δεν μπορείς να κάνεις εξεταστικό κέντρο κάπου. Έτσι. Λοιπόν, μετακινούνταν, ενώ τώρα δεν μετακινήθηκε κανείς, αλλά όλοι διεκπεραίωσαν τις εξετάσεις μέσα από την άνεση του σπιτιού τους ή του γραφείου τους και την ασφάλεια του σπιτιού τους και του γραφείου τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό επιβλήθηκε σαν μια αναγκαιότητα των καιρών. Τώρα, για το αν θα μείνει ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, αλλά ασφαλώς δεν μπορεί παρά να μην εξετάσουμε τέτοιες προοπτικές, λόγω και του το ΕΑΠ είναι ένα ίδρυμα εξοφίτσιο εξαποστάσεως, ναι. Δηλαδή εκφύσεως εξαποστάσεως. Άρα, γιατί όχι και εξαποστάσεως εξετάσεις. Αλλά αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο θα το εκτιμήσουμε αφού τελειώσει και όλη η διαδικασία των εξετάσεων. Θα μαζέψουμε και σχόλια των φοιτητών μας, θα αξιολογήσουμε πολλούς παράγοντες και θα το δούμε με νυφαλιότητα για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Κύριε Καλαβρουζιώτη, από την πλευρά τώρα των εκπαιδευτικών, ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για σας. Μπορεί να διασφαλιστεί όμως το ότι γίνεται σωστά? Γιατί αυτό νομίζω ότι απασχολεί και τους περισσότερους, και εσάς βεβαίως, τους ακαδημαϊκούς. Κοιτάξτε, είναι πράγματι αυτό το πρώτιστο μέλημα που θα πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας, πολύ περισσότερο όταν είναι στην ανωτάτη εκπαίδευση. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή ήταν και η δικιά μας η αγωνία στην αρχή όλων, διότι όταν όλα τα ΑΕΗ της χώρας είναι μέσα σε μια συζήτηση, αν θέλετε, πώς θα κάνουν μαθήματα, εμείς ήδη δεν έχουμε χάσει ούτε μία ακαδημαϊκή ώρα όλο αυτό το διάστημα, το τρίμηνο του κορονοϊού στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αρχή. Αυτό μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ότι εμείς δεν συζητάμε πλέον για μαθήματα, αλλά συζητάμε πώς θα κάνουμε εξετάσεις. Πώς δεν θα χάσουν ούτε μία εξέταση
και μία ακαδημαϊκή ώρα εξέταση φοιτητές μας. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε προδιαγράψει, όπως εξηγήθηκε και προηγουμένως, ότι οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 6-7 Ιουνίου που διεξήχθησαν μέχρι 31 Ιουλίου επαναληπτικές. Τώρα, πώς διασφαλίζεται αυτό που με ρωτάτε, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα? Διασφαλίζεται μέσα από μία σειρά, θα μπορούσα να πω, παραγόντων και κυρίως θεματολογίας των εξετάσεων. Δηλαδή, έχουν οι συνάδελφοι συντονιστές και βάσει του κανονισμού, έχουν την πλήρη ελευθερία να διαλέξουν, αν θέλετε, ναι, τον τρόπο της εξέτασης που θα κάνουν. Αυτό δίνει πλεονεκτήματα, δημιουργεί προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, διότι εμείς φροντίσαμε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αν θέλετε, να μην χαλάσουμε το χατήρι σε εισαγωγικά, ναι, κανενός ακαδημαϊκού δασκάλου. Δηλαδή, να έχουμε 12 τρόπους εξέτασης και βασιζόμενοι σε αυτούς τους 12 τρόπους εξέτασης να βρούμε πραγματικά ποια είναι τα εχέγγυα αυτά της όλης διαδικασίας. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα εχέγγυα τα εξασφαλίζουν οι διάφοροι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται αυτό το σύστημα. Και για να μην μπούμε μέσα σε λεπτομέρειες, αν θέλετε, των εξετάσεων, ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πράγματι σημαντικοί τρόποι με τους οποίους γίνονται οι εξετάσεις, δηλαδή των πολλαπλών επιλογών, των ασκήσεων μέσα από τη λύση τους πάλι με πολλαπλών, ναι, επιλογών, τις μετά που μπορεί να φέρει στο φοιτητή κατά ομάδες και να τον εξετάσει προφορικά. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να ανησυχήσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά, συν και κάποια άλλα, αν θέλετε, βασικά πλεονεκτήματα, εξασφαλίζουν αυτό το σύστημα του αδιάβλητου. Αλίμονο αν δεν είναι αδιάβλητες εξετάσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω αυτό είναι και το κυρίαρχο το οποίο κρατάτε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό, από ό,τι καταλαβαίνω, για όλες τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα τώρα, ξέρουμε ότι οι φοιτητές, και πρέπει να το πούμε αυτό, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είναι και φοιτητές οι οποίοι ταυτόχρονα εργάζονται, γιατί υπάρχουν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή τα προγράμματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, έτσι δεν είναι, τα λέω καλά? Ανοιχτό, βεβαίως. Έτσι, γι' αυτό το λέμε και ανοιχτό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ούτε μετακινήθηκαν, όπως είπε και ο κύριος Ευσταθόπουλος, αλλά δεν έχουν και το χρόνο και τη δυνατότητα πάρα πολλές φορές. Οπότε κάτι τέτοιο, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, θα δώσετε και σε άλλους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να σπουδάσουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ξέρουμε ότι και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αυτή την περίοδο γίνεται μια κουβέντα μεταξύ των καθηγητών και των Πρυτανικών Αρχών για την εξεταστική, για παράδειγμα. Κάποια μαθήματα θα είναι εξ αποστάσεως, έτσι, κύριε Ευσταθόπουλε? Όλα θα είναι εξ αποστάσεως. Όλα θα είναι τελικά. Όλα τα περισσότερα πανεπιστήμια εξ ανάγκης, αργότερα βέβαια από εμάς, που έτσι το ανακοινώσαμε εδώ και τρεις μήνες ότι, ναι, θα κάνουμε. Είχαμε τον πρόεδρο καλεσμένο εδώ, ναι, και μας το μπράβο, είχε αναφέρει. Είχα τον πρόεδρο και σας το είχε αναλύσει αυτό πάρα πολύ καιρό, ναι, πριν. Στην πορεία, αναγκαστικά όλα τα πανεπιστήμια είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς εξετάσεις, ότι θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, πολύ επικίνδυνο να κάνουν εξετάσεις διαζώσεις και αναγκάστηκαν να βγουν να ανακοινώσουν ότι θα κάνουν εξ αποστάσεως εξετάσεις. Και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν αυτή τη διαδικασία. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε επικοινωνία με συναδέλφους, με κεντρικές διοικήσεις, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς από τη μεριά μας, ασφαλώς. Και θα τους βοηθήσουμε, γιατί είμαστε συνεργαζόμενα ιδρύματα με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και εκείνοι όπου χρειαστεί θα μας βοηθήσουν και εμείς όπου χρειαστεί. Και εδώ πέρα που έχουμε μια αλφα τεχνογνωσία, ασφαλώς και μπορούμε να την μεταφέρουμε στους συναδέλφους μας και να συνδράμουμε και άλλους να κάνουμε επιτυχία τις εξετάσεις τους. Μάλιστα. Κύριε Καλαβουριώτη. Συγγνώμη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πρόσθετα να πω πάνω σε αυτό που ρωτήσατε και νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι το γεγονός ότι εμείς, όπως ξέρετε, επειδή είμαστε μόνο 40 μέλη ΔΕΠ όσο αφορά το βασικό ακαδημαϊκό, ναι, προσωπικό του Πανεπιστημίου, ενώ έχει 45.000 φοιτητές, έχουμε περίπου 2 με 2.500 οι οποίοι κατέτος είναι συνεργαζόμενοι, συνάδελφοι άλλων πανεπιστημίων. Το 80% περίπου, δηλαδή μεγάλη μάζα αυτών των συνεργαζόμενων, είναι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ σε και άλλα πανεπιστήμια, άρα είναι εξοικειωμένοι. Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί οι συνάδελφοι τώρα ήδη συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις
και οπωσδήποτε τους δημιουργεί ένα θετικό πλεονέκτημα και μέσα στα ίδια τα τμήματά τους και στα ίδια τα πανεπιστήμια τους. Αυτό βέβαια το θέμα των εξετάσεων, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα πρέπει να απεμπλακεί λίγο αν θέλετε, γιατί και αυτό είναι ένα επίφοβο σημείο. Άλλο οι εξ αποστάσεως εξετάσεις αναγκαστικές που γίνονται αυτή την περίοδο στα ελληνικά πανεπιστήμια και άλλο αν θέλετε το μαθησιακό κομμάτι και το ακαδημαϊκό κομμάτι. Ναι. Γιατί μπορεί να δοθεί η λανθασμένη εντύπωση στο ευρύ κοινό. Ότι πλέον όλα τα πανεπιστήμια, ναι, μπορούν να κάνουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση με αυτό ή ό,τι προτίθεται. Όχι, να κάνουν. Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο έχει άλλα χαρακτηριστικά, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν το λέω επειδή είμαστε, γιατί ξέρετε ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν είναι μόνο η συμβουλευτικές συναντήσεις που γίνονται. Είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα, είναι οι οδηγίες σπουδών που γράφονται για τα μαθήματα. Είναι ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν πρέπει να τα συγχαίει κάποιος. Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, είχαμε όμως και άλλες καινοτομίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το ΕΑΠ έχει βάλει στόχο να φέρει πάρα πολλά καινούργια πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα. Καταρχάς, ένας σημαντικός στόχος, τον οποίο έχουμε ξεκινήσει και τον υλοποιούμε, απλώς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μας ξανακαλέσετε εδώ πέρα για να πολύ το συζητήσουμε. Ευχαρίστως. Είναι η διεθνοποίηση του Ελληνικού, ναι, Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Θα βγούμε, θα πάμε εκτός συνόρων. Ναι. Έτσι, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος αυτός. Και όπως έχετε δει, είναι και στόχος της χώρας συνολικότερα, της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας αυτό. Το ΕΑΠ ήδη έχει ξεκινήσει και το υλοποιεί αυτό. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι μέσα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση η ανανέωση της όλης αυτής της μαθησιακής διαδικασίας που περιέγραψε ο κ. Χαλαβοδιώτης, ναι, με νέα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για το αποτέλεσμα που είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μας. Ασφαλώς και δεν ξεχνάμε ότι το ΕΑΠ μέχρι τώρα είχε αν θέλετε τους περισσότερους φοιτητές του όχι σε μεγαλύτερες ηλικίες, εν πάση περιπτώσει, ναι, από ότι τα άλλα πανεπιστήμια. Βλέπουμε ότι αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Αλλά τώρα έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό και πλέον η εξαποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ αρχίζει και γίνεται mainstream, θα έλεγα. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτοί οι τρεις άξονες που περιέγραψα τώρα με μεγάλη συντομία είναι στους στόχους του Πανεπιστημίου και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε συγκεκριμένες δράσεις με συγκεκριμένα αποτελέσματα και στους τρεις αυτούς άξονες. Μάλιστα. Κύριε Καλαβρουζιώτη, παλαιότερα τα λέγαμε για το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, αν θα συγχωνευτεί με άλλα πανεπιστήμια, σε μια έτσι ρευστή κατάσταση. Τώρα νομίζω ότι πλέον το ανοιχτό πανεπιστήμιο έχει πάρει το δρόμο που του πρέπει, θα έλεγα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ο δρόμος αυτός που του πρέπει, όπως πολύ σωστά το είπατε, και θυμάστε ασφαλώς και θυμούνται και οι τηλεθεατές σας τον αγώνα που έδωσαν οι ακαδημαϊκοί του ΕΑΠ, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι του ΕΑΠ. Να μην γίνει καμία συγχώνευση με τον τελευταίο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. Πραγματικά έδειξε ότι όταν πριν 20 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό το ίδρυμα εκ του μηδενός, έδειξε ότι όλα αυτά τα χρόνια μπόρεσε και στάθηκε και όχι μόνο στάθηκε, αν θέλετε συνεχώς αναβαθμίζεται με καινούργια προγράμματα, με διεθνοποίηση σιγά σιγά, με θερινά σχολεία, με εργαστηριακούς χώρους οι οποίοι γίνονται με καινούργια εργαστήρια θεσμοθετημένα. Δηλαδή στο ΕΑΠ δεν είναι μόνο αυτή η εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά είναι και το εργαστηριακό κομμάτι που δεν έχει να ζηλέψει σε ορισμένα εργαστήρια τίποτα και από τα άλλα τα συμβατικά, αν θέλετε, πανεπιστήμια. Μάλιστα. Τα οποία έχουν μια μεγάλη προϊστορία και πολύ καλή προϊστορία σε όλα αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μετεξελίσσεται σε ένα δυναμικό πανεπιστήμιο το οποίο έχει να προσφέρει πάρα πολλά στα πλαίσια της ανοιχτότητας και της ελεύθερης πρόσβασης πλέον όλων όσων επιθυμούν να σπουδάσουν. Και πιστέψτε με, αυτές οι κατηγορίες, γιατί τώρα έχουμε και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των φοιτητών που θα έρθουν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, βλέπετε ότι όχι μόνο διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών ειδικοτήτων.
Δηλαδή, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και οι οποίοι έχουν ένα και κάνουν δεύτερο μάστερ ή και τρίτο μάστερ. Ναι. Και έρχονται πράγματι με μεγάλη έτσι, ευκολία στο ίδρυμα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να πούμε πάρα πολλά για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του θα πρέπει να είναι και να δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να μην στρέφονται σε άλλα πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, για εκπαίδευση, για μοριοδότηση που θέλουν να πάρουν. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτός τέτοιο. Αυτός είναι άλλος στόχος που μπορεί να επιτελέσει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Βλέπουμε πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό. Βεβαίως. Για διάφορους λόγους. Φιλοδοξούμε στο μέλλον τη μεγαλύτερη μάζα αυτών των ανθρώπων να την κρατήσουμε εδώ, στη χώρα μας, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και να κλείσουμε λέγοντας αυτό ότι για τις εξετάσεις, επειδή πραγματικά αντιλαμβανόμαστε και το ζήσαμε και εγώ και ο κύριος Κοσμήτωρας αλλά και όλοι οι άλλοι συνεργάτες που υλοποιήσαμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, ότι και οι φοιτητές μας και οι καθηγητές μας είναι στρεσαρισμένοι με αυτή την καινούρια διαδικασία. Μεθοδολογία. Να μην ανησυχούν καθόλου, έχουν προβλεφθεί όλα, θα δουν όταν έρθει η ώρα να τα υλοποιήσουν πόσο εύκολα θα μπορέσουν να κάνουν τις εξετάσεις τους και θα είναι το ίδιο ανακουφισμένοι όσο και οι φοιτητές μας του πρώτου Σαββατοκύριακου που ήταν 5.500, δεν ήταν λίγοι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας στη Μετρόπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.